Μια επεισοδιακή καταδίωξη στην Αθιένου. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς ήταν γύρω στις 5 θέσεις το απόγευμα, όταν 43χρονος φαίνεται να έφευγε από την νεκρή ζώνη με το όχημά του και να μετέβαινε στην περιοχή της Αθιένου. Αμέσως έγινε θύμα, όπως σταματήσει για έλεγχο από μέλη της δύναμης. Αυτό φαίνεται να μην συμμορφώθηκε στις υπορρήξεις των μελών της αστυνομίας. Τον καταδίωξαν, μάλιστα ρίχθηκαν και εναντίον του δύο προειδοποιητικοί πυροβολισμοί. Ο οδηγός συνέχισε ακάθεκτος να κινείται επικίνδυνα και στη συνέχεια συγκρούστηκε και με το όχημα της αστυνομίας. Φαίνεται ότι ο λόγος που δεν σταμάτησε στις υπορρήξεις της αστυνομίας ήταν το γεγονός ότι έκρυβε μέσα στο αυτοκίνητό του μεγάλη ποσότητα λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο ίδιος προφορικά ανέφερε στην αστυνομία ότι τα προμηθεύτηκε από το οικοκύπριο στην Λουρουζίνα. Αμέσως η αστυνομία του πέρασε χειροπέδες και μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό. Κατερίνα.